αυτό με την ψυχή σας. Πιστέψτε μας και εμπιστευτείτε μας. Ελάτε να κάνουμε αυτές τις εκλογές μια γιορτή συνεργασίας και δημιουργίας, απομονώνοντας κάθε τι τοξικό και μίζερο. Ο Γιώργος Λαρίσης, αντιδήμαρχος οικονομικών μαζί μας. Καλησπέρα, Γιώργο. Πολύ καλησπέρα. Ευχαριστούμε και εσείς που είστε εδώ στην ωραία ημέρα μας. Υποψήφιος στις επόμενες εκλογές με την Κλέρη Δηλγιάννη, έτσι. Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχουμε ήδη ανακοινώσει το κοινό, συμπορευόμαστε. Η Νέα Σμύρνη είναι η πόλη της συμπόρευσης. Και έτσι λοιπόν όλοι μαζί με την Κλέρη, Νέα Σμύρνη όλοι μαζί, διεκδικούμε την ψήφο σας και θα είμαστε νικητές. Ευχαριστούμε, καλά αποτελέσματα. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Μπακαλοπούλου Μαριέτα, στέλεχος σε εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων και πρώην δημοτική σύμβουλος. Και αυτή πρότυπο, επαγγελματία, επιστήμονα, μητέρας, γυναίκας, ενεργού μέλους της κοινωνίας της Νέας Σμύρνης. Μαριέτα, έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Μην κάνεις άλλο παιδί, θα δουλέψουμε τώρα. Να είσαι καλά, αγαπημένη μου. Κοντά μας έχουμε τη Μαριέτα Μπακαλοπούλου, πρώην αντιδήμαρχο και μετά από ένα διάστημα αποχής, ξανά πίσω με την Κλέρη Δηλγιάννη. Καλησπέρα, Μαριέτα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ. Πώς αποφάσισες να επιστρέψεις στα τοπικά? Λοιπόν, το θέμα που ήθελα να τρέξω βασικά ήταν το θέμα της μείωσης του συντελεστή δόμησης. Το έχω κοιτάξει εδώ και περίπου 1,5 χρόνο, το πώς μπορεί να γίνει, με ποιους τρόπους κτλ. Είναι θέμα βιωσιμότητας, είναι θέμα της, ζωτικό θέμα της πόλης μας και είναι και το θέμα που με ενδιαφέρει περισσότερο από όλα για να καθίσω να ασχοληθώ επισταμμένος, επιτέλους θα τα καταφέρουμε. Το δεύτερο θέμα είναι τα εγκαταλειμμένα κτίρια, που επίσης κάτι πρέπει να γίνει με αυτά, χωρί πρασίνου, κάπως να τα εκμεταλλευτούμε. Όλα αυτά σε συνεννόηση με τις κεντρικές αρχές, με τα Υπουργεία, με τα αυτά, να δούμε πού ανήκουν. Είναι ένα κουβάρι το οποίο κάποιος πρέπει να αρχίσει να το ξετυλίγει σιγά σιγά. Να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τη συνέντευξη. Κονιδάρης Διονύσης. Επιχειρηματίας, αντιπρόεδρος πολιτιστικού και αθλητικού οργανισμού, πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αντιδήμαρχος αθλητισμού, παιδικών χαρών και καταστημάτων. Φτάνει, κύριε Κονιδάρη. Ο άνθρωπος πλατείας θα μπορούσα να πω και τα λέω όλα. Ο αντιδήμαρχος αθλητισμού Διονύσης Κονιδάρης είναι μαζί μας και υποψήφιος στις επόμενες εκλογές με την Κλέρη Δηλγιάννη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σας, για την εμπιστοσύνη που δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Είμαι αντιδήμαρχος 24 χρόνια. Η απόψινή βραδιά ήταν ένα επισφράγισμα της προσπάθειάς μας. Σας ευχαριστούμε πολύ να μας εμπιστεύεστε, σας κοιτάμε στα μάτια. Είμαστε ξεκάθαροι, σας αγαπάμε και είμαστε αληθινοί. Σας θέλουμε δίπλα μας και την επόμενη τετραετία. Σας ευχαριστώ πολύ. Κουκάς Πέτρος. Ελεύθερος επαγγελματίας, αντιδήμαρχος πρασίνου και καθαριότητας. Το χαμόγελο που δεν λέει ποτέ όχι. Ναι, προσπαθεί, ναι, προσπαθεί. Ακούραστα, μερμήκι. Πέτρος, ευχαριστώ πολύ. Ο Πέτρος Κουκάς είναι μαζί μας, αντιδήμαρχος Πρασίνου και υποψήφιος στις επόμενες εκλογές με την Κλέρη Δηλγιάννη. Κλέρη Δηλγιάννη, βέβαια είμαι και πάνω στην καθαριότητα, έχω αναλάβει εδώ και 1 μήνα. Είναι ένας δύσκολος στόχος στην καθαριότητα, να μπορέσω να την επαναφέρω εκεί που πρέπει. Μικρό το διάστημα, αλλά μαζί με τους εργαζόμενους κάνουμε μια προσπάθεια να πετύχουμε όσο μπορούμε να κάνουμε πιο καθαρή την πόλη μας. Σήμερα σας βρίσκουμε εδώ σε μια μεγάλη εκδήλωση της Κλέρης Δηλγιάννη, παρουσίαση και της παράταξης ολόκληρης. Σήμερα έδειξε η παρουσία του κόσμου ότι βαδίζουμε τη δεύτερη Κυριακή σίγουρα και τη δεύτερη Κυριακή να πάρουμε το Δήμο. Θα είμαστε, πιστεύω, αν και το θεωρώ εγώ 100% σίγουρο, θα έχουμε το Δήμο στις 16 του μηνός. 16.
καλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Είναι από μένα τη λέξη αδέσποτα, οι όλοι στις δημοτικές παρατάξεις δεν την ανέφεραν. Όψιμα γίναν όλοι φιλόζωοι, όψιμα θέλουν να πουν το πρόγραμμά τους. Ποιο πρόγραμμά τους? Αυτό που αντέγραψαν από μένα και που άρχισαν να εκπονώ την προηγούμενη τετραετία. Γελάνε και τα πεζοδρόμια. Το μόνο που γινόταν για τη φιλοζωία είναι ότι ήμασταν στο σύνδεσμο του Δικεπάζ, δίναμε 40.000, 44 συγκεκριμένα κάθε χρόνο, για να μας προσέχουν τα σκυλιά. Βέβαια στην πόλη μας δεν έχουμε σκυλιά, έχουμε μόνο γάτες. Όταν λοιπόν ανέλαβα και στο Δημοτικό Συμβούλιο έκανα την πρόταση να πούμε από το Δικεπάζ, έγινε πόλεμος εναντίον μου. Γιατί? Ρωτήστε τους. Δεν ξέρω ούτε εγώ. Κλείνω την παρένθεση με τα δέσποτα, αλλά ακούω πολλά και δεν τα αντέχω. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε την απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων μέσω ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των δομών του Δήμου μας, καθώς και την προώθηση του brand name της Νέας Σμύρνης. Γιατί η Νέα Σμύρνη δεν είναι ένας τυχαίος Δήμος. Έχει μια βαριά πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά. Αυτή θα πρέπει δημιουργικά να την εκμεταλλευτούμε. Αυτή είναι μια προσθετική αξία στην πόλη μας που από κανέναν μέχρι σήμερα δεν έχει αξιοποιηθεί. Είναι καιρός λοιπόν το Νέα Σμύρνη να ακουστεί τόσο ιστορικά και πολιτιστικά σε όλο τον κόσμο, αλλά και επιχειρηματικά να μπορέσει την πόλη να τη βοηθήσει και να αναπτυχθεί η επιχειρηματική κίνηση της πόλης. Είμαι παιδί εμπόρων και τους εμπόρους θα τους φροντίσω. Δεν είναι σαν μερικούς που έχουν πει ευθαρσώς μες στο Δημοτικό Συμβούλιο «Μα οι καταστηματάρχες δεν ψηφίζουν στη Νέα Σμύρνη». Όχι κύριοι, δεν θα φροντίσουμε μόνο αυτούς που ψηφίζουν. Θα φροντίσουμε και όλους που παλεύουν για το μεροκάματο. Μαζί μας έχουμε την Κλέρη Δελιγιάννη, επικεφαλής της παράταξης Νέα Σμύρνη Όλοι Μαζί. Καλησπέρα, συγχαρητήρια για την σημερινή ομιλία και συγκέντρωση. Σας ευχαριστώ πολύ που καλύψατε και αυτή την συγκέντρωσή μας. Όταν βρίσκεσαι δίπλα σε δημότες που επί 20 χρόνια συμπορεύεσαι μαζί τους και έχεις μοιραστεί χαρές και λύπες, έχεις ονειρευτεί για το αύριο της πόλης, τότε εμπνέεσαι και τα λες ακόμη καλύτερα. Παρουσιάσατε σήμερα το σύνολο των υποψηφίων που θα είναι μαζί σας στις εκλογές. Ναι, το σύνολο είναι 84 υποψήφοι. Κράτησα 7 παλιά αυτοδιοικητικά στελέχη και αναμίχθηκαν με 77 νέους ανθρώπους για να υπάρξει πλήρης ανανέωση. Επομένως, μπολιάζουμε το παλιό με το καινούριο, την πείρα των παλιών με τον αυθορμητισμό και τις καινούργιες ιδέες των καινούριων. Αυτό που προσέξαμε φέτος σε όλη την προεκλογική περίοδο μέχρι τώρα είναι ότι υπήρχε ένα ήρεμο κλίμα. Δεν είχαμε τοξικές καταστάσεις και ακρότητες. Νομίζω πως στη Νέα Σμύρνη αυτές οι ακρότητες και η τοξικότητα δεν αρμόζουν. Θα πρέπει να διατηρήσουμε τον πολιτικό πολιτισμό, γιατί αυτός ο μήνας των εκλογών θα περάσει και πάλι θα είμαστε όλοι μαζί. Άλλωστε, εγώ το έχω ξαναπεί ότι αν εγώ είμαι η επόμενη δήμαρχος, έχω σκοπό να συνεργαστώ με όλες τις δημοτικές παρατάξεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να μοιράσω θέσεις ευθύνης και στην αντιπολίτευση. Καλή επιτυχία, ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε πάντα καλά.